Καλώς ήρθατε στο Still Standing. Ένας παίκτης απέναντι από 10 αντιπάλους σε μια σειρά αλλεπάλληλων δύσκολων μονομαχιών πάνω σε ερωτήσεις γνώσεων. Όποιος χάσει την ερώτηση, χάνει και τη γη κάτω από τα πόδια του. Εάν ο παίκτης καταφέρει να ρίξει και τους 10 αντιπάλους του, θα κερδίσει 30.000 ευρώ. Εάν όμως κάποιος αντίπαλος καταφέρει να κερδίσει τον κεντρικό παίκτη, παίρνει το ποσό που κρύβει το κέρμα του, αλλά και τη θέση του, διεκδικώντας το μεγάλο έπαθλο. Καινούργια υπέροχη εβδομάδα ξεκινάει, καλή εβδομάδα σε όλους και εμείς εδώ δίνουμε μέχρι και 30.000 ευρώ κάθε απόγευμα. Σε πολύ λίγο έρχεται ολοκένουργιος παίκτης, γιατί την Παρασκευή αν θυμάστε ένας παίκτης μας έφυγε με 3.000 περίπου ευρώ. Δεν μπορώ να κάνω το λογαριασμό, αλλά κάπου εκεί. Οπότε έχουμε ολοκένουργιο παίκτη και εγώ έτσι απλά πατάω play και λέω. Α, στο νούμερο 1 είναι ο Χρήστος. Στο 2 είναι ο Φάνης. Στο 3 είναι ο Βασίλης. Στο 4 είναι η Έφη. Στο 5 είναι ο Γιώργος. Στο 6 η Νίκη. Στο 7 είναι ο Στέλιος. Στο 8 είναι η Κατερίνα. Στο 9 ο Δημήτρης. Και στο 10, ο Μπάμπης. Ωραίο αυτό, ε! Θα ήθελα, αλλά τώρα πάμε να υποδεχτούμε τον παίκτη μας. Είναι 34 ετών, γεννήθηκε στην Καλαμάτα, ζει στην Αθήνα, είναι δημόσιος υπάλληλος, είναι παντρεμένος, έχει ένα παιδί και τώρα μαθαίνει την πέμπτη του γλώσσα, παρακαλώ, που είναι τα πορτογαλικά. Έχει ταξιδέψει και έχει ανέβει 4.000 μέτρα στο Περού. Το όνομά του είναι Γρηγόρης Αργυρόπουλος. Καλησπέρα, Μαρία. Καλώς το Γρηγόρη. Καλώς ήρθες. Χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω. Και εγώ πολύ. Και θέλω λίγο να μου πεις για την ενασχόλησή σου με τις ξένες γλώσσες, γιατί εγώ αυτό το λατρεύω. Όταν σου λέω το λατρεύω, θεωρώ ότι είναι σπουδαίο πράγμα για έναν άνθρωπο να μαθαίνει ξένες γλώσσες. Ναι, είχα ξεκινήσει όπως όλοι τα αγγλικά από το σχολείο. Εντάξει. Αργότερα όταν ήρθα στην Αθήνα και έπιασα δουλειά. Από την Καλαμάτα, ναι. Ξεκίνησα να μαθαίνω ξένες γλώσσες. Αρχικά ιταλικά, μετά πήγα στα ισπανικά, μετά πήγα στα ρώσικα, τελείως διαφορετικό. Έτσι. Έτσι. Ναι. Και τώρα μαθαίνω πορτογαλικά. Μπράβο σου! Είσαι έτοιμος. Πανέτοιμος. Σου αρέσει που είσαι εδώ. Πάρα πολύ. Τρία πάσο με πολύ αγάπη. Ξεκινάμε, Γρηγόρη. Λοιπόν, Γρηγόρη, ένας από τους αντιπάλους σου πιστεύει ότι τα κάνει όλα σωστά. Ωραία. Υπάρχει μία αντίπαλος που είπε ότι αν κερδίσει θα με κεράσει ένα σπα. Εξαιρετικό. Α, αυτό συμβαίνει συχνά, ότι μία αντίπαλός σου, μία άλλη αντίπαλός σου, την έπιασε νευρικό γέλιο ενώ βρισκόταν σε μνημόσυνο. Δεν λένε. Ναι. Κάθε, τι λένε. Δεν υπάρχει γάμος χωρίς κλάμα και κηδεία χωρίς γέλιο. Εκείνη το έκανε στο μνημόσυνο. Εντάξει. Εγώ τώρα εδώ περιμένω να ακούσω με ποιον θα ξεκινήσεις, ε. Θα ψάξω να βρω αυτή που θα σε κερνούσε το σπα. Ωραία, για ψάξε να τη βρεις. Πόσες έχουμε. Τρεις έχουμε. Πιστεύω ότι είναι το νούμερο 6. Κοίτα, δεν βρήκαμε αυτή που θα με κεράσει σπα. Αλλά βρήκαμε αυτή που γέλασε στο μνημόσυνο. Ναι, να σου πω κάτι. Αυτά είναι όμως που θυμόμαστε. Κηδεία. Άσε κηδεία ήταν τελικά, ακόμα χειρότερο το κάναμε.
Ναι. Εντάξει. Όπου είδε κάτι, α πούμε. Συνέβη κάτι. Όχι. Ήταν η ώρα τέτοια. Ήταν να γίνει. Έγινε. Ήταν να γίνει και έγινε. Καλώς ήρθες λοιπόν. Καλώς σας βρήκα. Και για πες. Τι όλα αυτά. Τώρα είμαι Νίκη, ναι. Είμαι 40 χρονών. Ναι. Προσπαθούσα από πέρυσι να έρθω, τα κατάφερα, ήρθα. Έτσι, μπράβο. Αυτά. Με διάλεξε πρώτη, δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν πειράζει. Βλέπουμε. Περίμενε. Πες μου, τι ασχολείσαι. Δουλεύω σε μια διοργάνωση μπάσκετ, γραμματεία. Όταν λες σε αγώνες. Γράφω φιλοαγώνα. Οπα. Εντάξει, εσένα δεν σου γκρινιάζουνε. Εντάξει. Όπως και να έχει, η γραμματεία πάντα τα ακούει. Φταίει, δεν φταίει. Όποιος και να φταίει, εμείς τα ακούμε. Εσύ τα ακούς, ναι. Και με όλα αυτά, ας πούμε, τις πληροφορίες αυτές πολύ ωραίες, θα ξεκινήσουμε. Και θα ξεκινήσουμε μουσικά. Πώς είναι η σχέση σου με τη μουσική, λοιπόν? Θα δείξει. Ακούς όμως. Ακούω, ναι. Εσύ, Γρηγόρη. Και εσύ ακούς άτιμο, ε. Αβάντι μαέστρο τότε, παιδιά. Νίκη! Μπαίνω μες στη σκιά. Με τυφλώνει το φως, μ' αρρωσταίνουν οι... Λέξεις. Σωστό, Γρηγόρη! Σωστό, Νίκη! Έτσι είμαι εδώ, ένα χαμόγελο για σένα. Άλλωστε, σου το γούστο. Φυλάξω. Σωστό! Γρηγόρη! Λίγο αγυβέρνητο η μορφή σου κι όλο βυθίζομαι στη... Άβυσο. Ναι, Γρηγόρη, Νίκη! Τρίτος όροφος σιωπή, μέρα μελαγχολική, η βροχή πέφτει μορμή πάνω... Στο τζάμι. Μπράβο, Νίκη, σωστό, Γρηγόρη! Φεύγεις. Σωστό, Νίκη! Θα φθες, θα με θυμάσαι και θα φθες στην αγκαλιά μου να σε μόνη σου θα κοιμάσαι. Έγινε αυτό. Που σου? Το σου που είναι? Του. Έγινα αυτό. Όχι. Ναι. Μου φοβάσαι. Φοβάσαι. Δώστε τώρα. Θα φθες, θα με θυμάσαι και θα φθες στην αγκαλιά μου να σε μόνη σου θα κοιμάσαι. Είναι αυτό που φοβάσαι. Θα φθες, θα είσαι μία. Θα φθες, που δεν σε οτήλει. Πάντως το πάλεψες. Εντάξει, δε σου, του. Σου, του. Δεν μου ήρθε καθόλου, εντάξει, κόλλησα απλά. Αυτό, γιατί το ήταν που, σου, του, του. Του και... Κάπως έτσι. Κάπως έτσι τελειώνει αυτή η συνάντηση. Θα χαρώ να σε ξαναδώ. Να σε καλά. Σου στέλνω φιλί από μακριά. Πια, εντάξει, τι να έτσι, κάνουμε. Έτσι, από μακριά. Εσύ είσαι καλά. Εγώ θα γυρίσω λίγο έτσι για να δούμε τα ποσά σου. 1.300.600.000.500 επί δύο φορές και να ξέρεις ότι αυτή είναι μια εικόνα του πίνακα που μου αρέσει πάρα πολύ. Για μένα. Βέβαια. Πάμε τώρα να αρχίσουμε να μαζεύουμε και λεφτά. Πάμε να δούμε τι ξεκινάμε. Ξεκινάμε συμπαθητικά με 300 ευρώ. Καθόλου άσχημα. Όχι, βέβαια.
Δεύτερη μονομαχία, όλα τα πάσο, κάνε τη βόλτα σου και δες, γιατί σήμερα είναι Δευτέρα και ξεκινάει ολοκένουργιος διαφορετικός, πάρα πολύ ωραίος διαγωνισμός, γιατί από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή διεκδικείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού με κάμερες και σύστημα πυρανίχνευσης από την Echo Alarm. 901-901-4444, εκεί τηλεφωνείτε αφήνοντας το όνομα και το τηλέφωνό σας ή στέλνετε μήνυμα γράφοντας εστί και ενώ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 54888. Καλή επιτυχία! Θέλω να βρω την κυρία που θα σου κάνει τώρα το σπίτι. Άντε πάλι! Οπότε θα πάμε στο νούμερο 4. Σε βρήκαμε! Όχι. Καταλαβαίνεις, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο 8. Δεν σε βρήκαμε. Όχι. Δεν θα μου κάνεις το δώρο εσύ. Εσύ ποια είσαι λοιπόν, Έφη? Λοιπόν, εγώ είμαι η Έφη, είμαι 29 ετών. Δουλεύω ως υπάλληλος σε δικηγορική εταιρεία. Ωραία. Σπουδάζω ζαχαροπλαστική, είναι το χόμπι μου από παιδί. Και σε λίγο καιρό θα παντρευτώ. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Αποφάσισες λοιπόν να ασχοληθείς, να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς. Mm-hmm. Και θέλεις μετά να το εξελίξεις και επαγγελματικά. Ναι, θέλω, θα ήθελα πολύ. Είσαι έτοιμη? Ναι. Θα παίξουμε με ψυχραιμία και πολύ ωραία διάθεση και βλέπουμε, γιατί το Still Standing μας δείχνει πολλά. Όλα αυτά τα χρόνια. Δεύτερη μονομαχία, έτοιμη? Πάμε. Έτοιμη, όμικρον γιώτα, ε. Ναι, ναι. Φύγαμε. Έφη! Λεξιπαινία είναι η χρήση περιορισμένων... λέξεων. Σωστό, Γρηγόρη! Ποια πόλη κράτος ήταν χτισμένη στις όχθες του ποταμού Ευρώτα στη Λακωνία? Σπάρτη. Σωστό, Έφη! Το αρχαίο αττικό γλυπτό ομοσχοφόρος εκτίθεται στο μουσείο της... Ακρόπολης. Σωστό, Γρηγόρη! Η Γάνδη είναι μία από τις αρχαιότερες πόλεις του... Βελγίου. Σωστό, Έφη! Ο όρος «Μεγάλες δυνάμεις» αναφέρθηκε για πρώτη φορά το 1814 στη Διεθνή Συνθήκη του Σωμών στη... Γαλλία. Σωστό, Γρηγόρη! Ποια αθλήτρια χαρακτηρίστηκε ως το τέλειο δεκάρι της ενόργανης στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Η Νάντια Κομανέτσι. Σωστό, Έφη! Ποιος φανταστικός χαρακτήρας δημιουργήθηκε το 1953 από τον Ιαν Φλέμινγκ? Φανταστικός χαρακτήρας. Μονομαχία, είμαστε εδώ κοντά σας. Ξεκινήσαμε πριν τις διαφημίσεις. Στο νούμερο 4 είναι η Έφη. Έχω δίπλα μου, θέλω να το πω, έναν πολύ καλό παίκτη και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Καλή επιτυχία και σε σένα όμως, Έφη, και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Έφη, πάμε. Γρηγόρη, πάμε. Έφη! Ποιος φανταστικός χαρακτήρας δημιουργήθηκε το 1953 από τον Ιαν Φλέμινγκ? Φανταστικός χαρακτήρας. Δεν το ήξερα. Ποιος? Δεν μου λέει κάτι τώρα. Δεν σου λέει, ε. Δώστε το. Ο James Bond. Τι μπορώ να κάνω για σένα, πώς μπορώ να εξυπηρετήσω, θέλω να μου πεις. Ένα τραγουδάκι τώρα. Ωραία. Θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ναι, μα το κατάλαβα, γι' αυτό κατάλαβες. Πήδη και εσύ τώρα ασχολείσαι με τα αγγλικά, με τη ζαχαροπλαστική, κάτι τέτοιο θα θέλεις. Θα έχεις κάτι συγκεκριμένο? Ρέμο, Πλούταρχο, ό,τι θες. Ωραία, δεν μπορώ πολύ αυτά. Ωραία, κάτι πιο χαρούμενο. Όχι, όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θες, δεν. Ναι, ναι, βεβαίως. Ποιο θέλετε? Ναι, είμαι έτοιμη. Θα απαγγείλω. Α, θα απαγγείλω. Κάνε μου. Λιγάκι. Πόσες φορές το λέει αυτό? Α, δύο. Κάνε μου. Λιγάκι. Αφού μετά ήταν και εγώ αμέσως θα σου κάνω μου.
Πάμε να ανοίξουμε το κέρμα. Δεν έφυγε ευχαριστημένη, το καταλάβατε. Ήθελε τραγούδι. Την έχετε γλιτώσει πάρα πολύ. Πάμε να ανοίξουμε. Μ' αρέσει που κοιτάξει. Αγριγόρη. Έτσι απλά 301 ευρώ. Δεν μπορώ να δώσω πιο πολύ συνέστημα. Όχι, είναι χαρά, είναι ωραίο. Ναι, αλλά μπορεί τα ποσά, ας πούμε, να μην πεις ότι είμαστε καλά, αλλά κοίταξε εδώ. Τα πήρα λίγο με τη σειρά, αλλά από κάτω. Λίγο, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Πού θα πάμε, μπράβο σου. Λοιπόν, για να μην βγάλω και την τρίτη κυρία κατευθείαν. Που καταλάβαμε ποια θα με κεράσει, ναι, πια το σπα. Θα πάμε σε ένα κύριο. Στο νούμερο 9. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα. Σε ακούω. Είμαι ο Δημήτρης, είμαι 48 ετών. Εργάζομαι ως ιδιωτικός υπάλληλος σε μια εταιρεία με αθλητικά είδη. Ωραία. Στον λίγο ελεύθερο χρόνο ασχολούμαι με τη μουσική και ακούω και παίζω. Κιθάρα. Παίζεις με τι μουσική? Κυρίως ξένη, ροκ, οπότε αποφύγαμε λίγο το... Ναι, ναι, φαίνεται από το look όλο αυτό να ναι. ξέρεις. Ναι, ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Και μ' αρέσει και η ηθοποιία. Πώς γίνεται αυτό, πώς σου προέκυψε? Χρόνια πριν, με διάφορα άτομα που κάναμε παρέα και εξακολουθούμε να κάνουμε. Όπου πώς ασχολείσαι με τη ηθοποιία δηλαδή, τι κάνεις? Μ' αρέσει καταρχήν και η μπύρα σαν γεύση, ναι. Αλλά μ' αρέσει να φτιάχνω και τη δική μου μπύρα. Στο σπίτι. Εύκολα και απλά. Εννοείς ότι έχεις πάρει κάποιο μηχάνημα ζύμωσης και... Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει εξοπλισμός, οικιακός εξοπλισμός, εύκολος, γρήγορος και η διαδικασία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Το ακούω πρώτη φορά και μου ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Και την επόμενη μπύρα που θα φτιάξω θα σου φέρω. Τι ωραία! Πόσο κάνεις να τη φτιάξεις την μπύρα σου? Ανάλογα τον τύπο της μπύρας, η διαδικασία δεν είναι, είναι μια μέρα, δεν είναι ναι, κάτι ναι, ιδιαίτερο. Ναι, ναι. Μετά θέλει 20-30 μέρες, 2 μήνες, ανάλογα τον τύπο. Και μαζεύεστε φίλοι και δοκιμάζετε. Βέβαια. Τέλειο, ε! Είσαι έτοιμος να παίξουμε? Πανέτοιμος. Άκου τώρα, ποιος πια το είπε θα παίξουμε? Ακούτε προσεκτικά και απλά μπροστά θέλω να μου πείτε ποιος ή ποια το είπε, μπροστά στο κρυπτόλεξο. Εύκολα τα πράγματα, απλά και με καλή διάθεση. Ξεκινάμε, φύγαμε, καλή επιτυχία. Δημήτρη! Άντε παραπέρα να πάρουμε και λίγα αέρα, σκάσαμε εδώ μέσα. Δεν μας βλέπεις, πού πας? Και έχει και ένα περίεργο σχήμα η μύτη σου απόψε. Μίμης Φωτόπουλος. Σωστό! Γρηγόρη! Τα μικρά σκαμπανεβάσματα του υδραργύρου στις υψηλές πάντως θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διήμερο, με το βοριαδάκι στο Αιγαίο και τις απογευματινές μπόρες στη στεριά να προσπαθούν να το περιορίσουν. Τάσος Αρνιακός. Σωστό! Δημήτρη! Ωρα, πού πάμε, ρε! Πού πάμε! Βασίλης Αυλονίτης. Σωστό! Γρηγόρη! Μα πήγε να με πείσει, σαράιντε, καταλαβαίνετε! Και δεν μοιάζει τίποτα άλλο, κύριε Γυμνασιάτα. Το κουστούμι, έλατε. Ολοκαίρον για κουστούμι. Ολοκαίρον για κουστούμι. Προπέρασε για κουστούμι, κύριε Γυμνασιάτα. Ορέστης Μακρύς. Σωστό! Δημήτρη! Όσοι έχουν βάσει να πάρεις τα μπουζούκια να τα ξεχάσουν. Έλα, θα περάσουμε καλά. Ζωζός Σαπουτζάκι. Σωστό! Γρηγόρη! Ούτε κι εγώ, κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που... Πρόσχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιαδικιάρογλου. Κατερίνα Γωγού. Ναι, Γρηγόρη, σωστό, Δημήτρη! Καλησπέρα, παιδιά! Χαλαρή σήμερα, είπα να μην κάνω είσοδο. Της βαρέθηκα τις εισόδους και τις εξόδους και τα πάντα όλα. Ναταλία Γερμανού. Φυσικά! Φιλή στην Ναταλία Γερμανού! Γρηγόρη! Πατέρα, βάλε ακόμη 100. Ο νιός είναι λεβέντης.
Προσπάθησε. Πάσο. Δεν μου λέει. Πάσο. Δημήτρη. Πατέρα, βάλε ακόμη 100. Ο νιός είναι Λεβέντης. Ευαγγελία Σαμιωτάκη. Βεβαίως είναι η Ευαγγελία Σαμιωτάκη. Συγχαρητήρια. Πάρα πολύ καλός αντίπαλος. Φεύγει το πρώτο πάσο σε μια πάρα πολύ δυνατή μονομαχία. Λοιπόν, πάμε. Μπράβο. Πάμε να συνεχίσουμε. Γρηγόρη. Είμαστε πολύ μικροί για να κρίνουμε το μέγεθος της αμαρτίας. Οφείλεις στον εαυτό σου αυτή την ευκαιρία να ακούσεις τον Κύριο, το μοναδικό κριτή. Πάσο. Δημήτρη. Είμαστε πολύ μικροί για να κρίνουμε το μέγεθος της αμαρτίας. Οφείλεις στον εαυτό σου αυτή την ευκαιρία να ακούσεις τον Κύριο, το μοναδικό κριτή. Γιάννης Βόγλης. Πάει. Έτσι ξαφνικά φεύγει και το δεύτερο πάσο. Πάμε με το ένα πάσο. Συγκεντρωμένοι και οι δύο. Φύγαμε. Γρηγόρη. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Σπύρος Καλογύρου. Σωστό, Δημήτρη. Τον παρέσυραν, κύριε καθηγητά. Ο Νίκος μου είναι καλό παιδί. Τον παρέσυραν αυτοί οι αλήτες που κάνει παρέα. Ελένη Αθανασίου. Άλλο. Ελένη Αργυρίου. Όχι, Ελένη... Προσπάθησε. Ελένη Κατσαρού. Μπράβο σας, φανταστική μονομαχία, συγχαρητήρια και σε σένα, το ήξερες. Όχι. Δώστε το. Αλίκη Ζωγράφη. Η Αλίκη Ζωγράφη, ξέρεις τι, κόλλησε το μυαλό σου στο Ελένη. Ναι, 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 έμεινε στο Ελένη. Δεν θα τραγουδήσω εγώ. Θα τραγουδήσει μία ομάδα ανθρώπων για σένα. Με πολύ αγάπη. Γιατί είσαι ξεχωριστός. Ευχαριστώ. Άκου. Και πιναβίδες, πιναβίδες, πιναβίδες. Και πιναβίδες, πιναβίδες, πιναβίδες. Έτσι! Έτσι εμείς παίζουμε εδώ. Πάμε να ανοίξουμε και το χέρμα. Δύο πάσο και ένα ευρώ ήταν βαρύ. 302 ευρώ. Έχεις δίκιο. Τέταρτη μονομαχία όμως. Ένα πάσο. Και τώρα ξέρω εγώ, κοίταζε λίγο. Δεν προσφέρουμε και κανένα μεγάλο ποσό. Θα πάμε στο νούμερο 5. Γεια σου Γιώργο! Γεια σου Μαριά. Τι κάνεις? Μια χαρά. Για πες μου. Είμαι 41, είμαι παντρεμένος, δουλεύω στα αστικά, μ' αρέσει το ψάρι μου. Μαγεία μου. Ποιος ποια ερμηνεύει, ένα γραμματισμός, βρες το στίχο κρυπτόλεξο, ναι ή όχι, εικόνες λίστα. Με ποια κατηγορία θα αντιμετωπίσει το Γιώργο? Ποιος ποια ερμηνεύει. Δεν το περίμενα. Τι περιμένες? Να κάνω έναν αναγραμματισμό. Μπράβο σου. Το θέλεις εσύ αυτό? Και ναι και όχι. Μη λες ναι και όχι. Όχι, δεν το διάλεξε. Στα αστικά λεωφορεία δουλεύεις? Ναι. Εργάζεσαι πολύ ώρα. Από πού είσαι? Από Αθήνα. Και ποια είναι τα χόμπι σου? Το ψάρεμα. Α, μου το είπες, είχες ξεκινήσει, αλλά χτύπησαν οι καμπάνες εδώ. Είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε? Έτοιμος. Ο Γρηγόρης είναι έτοιμος. Yeah. Με ένα πάσο, όπως είδες, τα πράγματα άλλαξαν πολύ γρήγορα στην προηγούμενη μονομαχία. Οπότε είναι πιο αντιμετωπίσιμος ο κεντρικός μας παίκτης. Καλή επιτυχία και σε σένα, Γιώργο. Ευχαριστώ. Γιώργο! Αν
ξαναβείς. Σωστό, Γρηγόρη! Εγώ είμαι που επιμένω στα αναπάντητα τηλεφωνήματά μου. Αναπάντητα αφήνει τα όνειρά μου. Αντώνης Ρέμος. Σωστό, Γιώργο! Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω μια αγάπη που είχε λάθος διαδρομή. Νατάσα Θεοδωρίδου. Σωστό, το λες και με ύφος. Γρηγόρη! Σε ποιον από τόσο αγαπώ. Αν δεν το πω σε σένα. Παράθυρα ανοιγμένα. Δήμητρα Γαλάνη. Σωστό, Γιώργο! Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε στα σύννεφα. Δώσε μου κάτι τώρα που πέφτω να σωθώ. Βασίλης Χατζηγιάννης. Τον ξεβάφτισες. Να σου πω κάτι, ειλικρινά, ήταν υπέροχο. Είναι ο Χατζηγιάννης, μην τον πάρεις την πρωτοχρονιά για χρόνια δεν πολλά. Δεν τον παίρνω. Υπάρχει και ένα γιώτα εκεί, υπάρχει και ένα λάμδα και δώστε το. Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε στα σύννεφα. Δώσε μου κάτι. Εννοείς. Περίμενε. Δώσ' το. Από βορρά μέχρι τον νότο. Να μ' αγαπάς. Βασίλη, έχουμε αυτό. Τρόπο, αυτός. Μάλλον αυτό σε ενδιαφέρει πιο πολύ. Γιώργο, έχω τραγούδι. Ποιο? Τ' ακούσεις. Το νου σου, κύριε, οδήγε πλιστράω στις χειρολάδες και από το σπίτι της μπροστά όταν περνά μη σταματά δεν κατεβαίνω πια εδώ κι ας ξέρει πως την αγαπώ. Πρέπει να πέσει, δεν ξέρω το υπόλοιπο. Μαθαίνω πρώτη μου φορά πως είναι η μοναξιά. Πάμε να ανοίξουμε και το κέρμα του Γιώργου. Ναι, αλλά και άλλο τραγούδι που το έκανα δεν ήταν άσχημο. Όχι, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Το ξέρω. Έλα, σε παρακαλώ, κέρμα μου. Σε παρακαλώ. Σίγουρα δεν θα είναι το 1 ευρώ. Όχι, δεν είναι, ναι. Σε παρακαλώ, κέρμα μου. Τίποτα, θα πάρουμε τη σειρά. Κατάκοπη πια, όπως είμαι. 602 ευρώ! Καλά πάμε. Εντάξει, υπάρχει μια ισορροπία, να τα λέμε κι αυτά. Υπάρχει και ένα πάσο, σημαντικό επίσης κι αυτό. Θα σου δώσω λίγο χρόνο να σκεφτείς. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν έχει ξεκινήσει καινούριος πάρα πολύ ωραίος διαγωνισμός. Μπορείτε να διεκδικήσετε ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού με κάμερες και σύστημα πυρανύχνευσης από την Echo Alarm. 900-901-4444. Εκεί τηλεφωνείτε αφήνοντας το όνομα, τεπώνυμο και το τηλέφωνό σας ή στέλνετε μήνυμα γράφοντας εστί και ενώ όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 54888. Καλή επιτυχία σε όλους. Και τώρα ακούω. Στο 7. Εσύ είσαι ένα χαρούμενο αγόρι, ε! Το προσπαθώ. Όχι, όχι, φαίνεται. Άμα φαίνεται, είμαι. Μπράβο, είδες. Τα καταφέρνεις δηλαδή. Έχω ξανάρθει εδώ. Μπράβο, χαίρομαι πολύ. Για πες. Τι να πω. Τα νέα σου. Είμαι ο Στέλιος, είμαι 30 χρονών. Αυτή την περίοδο δεν εργάζομαι. Μ' αρέσουν και εμένα τα ταξίδια, όπως το φίλο μου απέναντι. Τις ελεύθερες μου ώρες περνάω είτε παίζοντας σκάκι με φίλους, είτε μπάσκετ. Με τι έχεις ασχοληθεί όμως? Έχω τελειώσει την ένωση λευτικής. Α, πολύ ωραία. Ναι. Τέλεια. Έχεις δουλέψει στο χώρο? Έχω δουλέψει, έχω πάει για εξωτερικό. Ωραία. Είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε? Πάμε, πάμε. Κοίτα τώρα. Υπάρχει ένα πάσο. Δεν ξέρω τι παίκτης είσαι. Έτσι, δεν ξέρω. Είναι δυνατός παίκτης.
Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ναι, ναι. Όμως γενικά είναι λίγο άτυχος στα ποσά. Που σημαίνει, επειδή έχει ένα πάσο που είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα για τον αντίπαλο, μέσα υπάρχουν και τα μεγάλα ποσά. Δηλαδή, όλοι οι αντίπαλοι τώρα εσείς έχετε ξεμπερδέψει από το 1 ευρώ. Ναι, εντάξει, για να δούμε. Για να δούμε. Καλή επιτυχία. Πώς αισθάνεσαι? Μια χαρά. Πάμε δυνατά, λοιπόν. Στέλιο, σε ποια πόλη πραγματοποιήθηκε ο τελικός του Champions League το 2019? Μαδρίτη. Σωστό, Γρηγόρη. Εκτός από τη Σκύρο, οι βόρειες ποράδες ανήκουν στον ομό... Μαγνησίας. Σωστό, Στέλιο. Ποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει φορέσει τη φανέλα της Celtic? Σαμαράς. Γιώργος Σαμαράς. Πολύ ωραία το λες. Σωστό. Γρηγόρη. Πώς ονομάζεται το άθροισμα του μήκους των πλευρών ενός γεωμετρικού σχήματος? Περίμετρος. Σωστό, και μόλις απογοήτευσες τον Στέλιο, ο οποίος το είχε βρει. Ναι. Στέλιο. Το Αμπιτζάν είναι η μεγαλύτερη πόλη της... Ακτής Ελεφαντοστού. Εντάξει. Βεβαίως. Σωστό. Γρηγόρη. Ο Σταμάτης Κραουνάκης έγραψε το στίχο «Αυτή η νύχτα μένει αιώνες». Παγωμένη. Σωστό. Στέλιο. Ποια λοιμώδης μεταδοτική ασθένεια της παιδικής συνήθως ηλικίας οφείλεται στον ιό έρπιτα ζωστήρα? Ανεμοβλογιά. Σωστό. Γρηγόρη. Ποιον Έλληνα ηθοποιό του νεοελληνικού θεάτρου είχε χαρακτηρίσει Κατίνα Παξινού ως τον μεγαλύτερο ηθοποιό του τόπου μας? Του Γρηγόρη. Απέναντί μου στο νούμερο 7 είναι ο Στέλιος. Θα συνεχίσουμε. Καλή συνέχεια για τους δύο. Στέλιο, πάμε. Γρηγόρη, πάμε. Γρηγόρη. Ποιον Έλληνα ηθοποιό του νεοελληνικού θεάτρου είχε χαρακτηρίσει Κατίνα Παξινού ως τον μεγαλύτερο ηθοποιό του τόπου μας? Πάσο. Στέλιο, ποιον Έλληνα ηθοποιό του νεοελληνικού θεάτρου είχε χαρακτηρίσει Κατίνα Παξινού ως τον μεγαλύτερο ηθοποιό του τόπου μας? Δεν τα πάω καλά με τον κινηματογράφο. Πες κάτι, αν σου έρχεται. Το βρήκα. Όχι. Το βρήκες? Ναι. Ποιο είναι? Εμίλιο Βεάκη. Βεβαίως είναι ο Εμίλιος Βεάκης. Με τίποτα. Με τίποτα εσύ, έχασε το πάσο και του βρήκε μετά. Αυτό είναι το χειρότερο, να ξέρεις. Αυτό. Τι να κάνω, να μετρήσω? Ό,τι θέλεις, θα αφήνω πάνω σου. Μα αυτά είναι τώρα που γίνονται εδώ. Ωραία, θα απαγγείλω. Τόπε, τόπε, ο παπαγάλος, ότι σ' αγκαλιάζει άλλος. Τόπε, τόπε, ο παπαγάλος, δύο φορές δεν το λέει, ότι σ' αγκαλιάζει άλλος. Και εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο. Τάκα, 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 τά. Τάκα, 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 τά, τά. Τά, τά. Πάμε τώρα να ανοίξουμε το κέρμα, γιατί τώρα θέλω να πιστεύω ότι θα βρούμε 1.500. Δηλαδή, εντάξει. Ναι. Κοίταξε τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα, ε! Ναι, αναδείκαμε. 3.102 ευρώ! Τώρα μάλιστα!
Γρηγόρης έχει συγκεντρώσει 3.102 ευρώ. Δεν έχει κανένα πάσο και έχει ρίξει 5 αντιπάλους. Θα καταφέρει να ρίξει 5 ακόμα για να κερδίσει 30.000 ευρώ. Και πάμε στην έκτη μονομαχία. Στα ίσα, κοντά στο 7, αλλά θέλει δουλίτσα θέλει, ακόμα. Θέλει. 1, 2, 3 από εδώ, 8, 10 από εδώ. Θα πάω στο νούμερο 1. Χρήστο, επιτέλους, Επιτέλους, όλες ήρθε η ώρα να ακούσω τη φωνούλα σου και να γνωριστούμε. Είμαι ο Χρήστος, είμαι 37 χρονών. Οδηγός είμαι επαγγελματικό, πενταλίκες, ωραία. Μεγάλα. Τα χόμπι μου ψάρεμα, κιθάρα. Ακολουθώ τη σύντροφό μου σε κάθε παραλία χειμώνα, καλοκαίρι να παίζουμε ρακέτες. Μπράβο, ωραίο. Πάτε παντού, κάνετε και μπάνιο ή μόνο ρακέτες παίζετε? Όχι, καλέ, ναι. Μόνο ρακέτες παίζετε. Ναι, ναι. Ταξιδεύεις με την Ταλίτα? Ταξιδεύω εντός Ελλάδας, ναι. Εντάξει, εντός. Οπότε την ξέρεις πολύ καλά την Ελλάδα. Μια χαρά την έχω. Έρχεται χωρίς πάσο. Το γνωρίζω. Είναι μια ευκαιρία καλή για σένα αυτή. Και με μεγάλα ποσά μέσα επίσης. Το 1 ευρώ πουθενά δεν θα το δούμε, τα 300 πουθενά δεν θα τα δούμε. Μια χαρά. Και η ανακοίνωση που έχω να κάνω είναι ότι θα παίξουμε λίστα. Καλή επιτυχία και στους δύο. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω πάντα, γιατί θέλω να το θυμάστε, θέλω μία και μοναδική και ολοκληρωμένη απάντηση. Έκτη μονομαχία, παίζουμε λίστα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Να δούμε το χρόνο. Τι κατηγορία παίζουμε? Παίζουμε ελληνικό κινηματογράφο. Ξεκινάμε. Χρήστο, πρώτη πληροφορία. Ταινία παραγωγής 1961. Στέλλα. Λάθος. Γρηγόρη. Εστηματική κομμεντή. Το Ποντικάκι. Λάθος. Χρήστο. Βασισμένη σε θεατρικό έργο. Τα Κόκκινα Φανάρια. Όχι. Γρηγόρη. Σκηνοθέτης ο Αλέκος Σακελάριος. Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο. Όχι. Χρήστο. Μουσική Μάνος Χατζηδάκης. Λατέρνα Φτώχεια και Φιλότιμη. Λάθος. Γρηγόρη. Τραγουδούν οι δύο πρωταγωνιστές. Χτυποκαρδίες στο Θρανιό. Όχι. Χρήστο. Ας είναι καλά το γυνάτι σου. Γαρίφαλος το αυτοί, όχι. Λάθος. Γρηγόρη. Ακούγεται το πες μου μια λέξη. Αλλή μόνο στους νέους. Μπράβο σου! Σωστό! Πάμε να δούμε και αυτά που δεν ακούστηκαν. Ο Ανδρέας Δούζος είναι σοφέρ. Πρωταγωνιστή ο Δημήτρης Χόρν. Δυνατός. Μπράβο σου. Αλλά καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το still standing. Τα γόρι μου, εμπνεύστηκα γλυκό και τραγανό σαν καραμέλα. Και πόζεις όταν παίρνει άντρα όρι μου. Τα γόρι μου είναι μουρλιά, είναι τρέλα. Χιλάκι πετροκέρασο και μαγούλο βερίκοκο. Ρικο, 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 ρικ
Πάμε να ανοίξουμε και το κέρμα. Να δούμε τα άλλα δυόμιση. Φτάσαμε για στον έβγαμο αντίπαλο. Απίστευτο. Για να δούμε. Εντάξει. Καλά. Ικανοποιημένη είναι. Δεν μπορώ να πω. Α, καλά, δεν είναι. Ε, τα χείλια θα. Εντάξει. 3.702 ευρώ. Θα σου πω συγχαρητήρια. Είσαι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός παίκτης. Είναι αυτή η στιγμή τώρα που είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Αλλά είναι και πολύ ωραίο που κατάφερες και έφτασες μέχρι εδώ. Ξέρω ότι θα ήθελες να έχεις το ένα πάσο. Ναι, τα δύο δεν με πειράζει, ναι, αλλά αυτό... Ωραία. Δεν υπάρχει όμως. Οπότε έτσι πρέπει να πορευτείς. Σίγουρα. Και έτσι πρέπει να σκεφτείς την επόμενη σου επιλογή. Ωραία. 2, 3, 8 και 10. Θα πάω στο νούμερο 3.
Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Μαρία. Είσαι καλά? Είμαι μια χαρά. Περίμενες να σε διαλέξει τώρα? Μου το είπε ένα πουλάκι, ας το πούμε έτσι. Στο είπε ένα πουλάκι? Ναι. Ποιο πουλάκι στο είπε? Που είναι δίπλα μου. Το δύο στο είπε? Το σκέφτηκε? Το φαντάστηκε? Κάτι... Είχε ένστικτο, εμπειρία. Εμπειρία. Όχι. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σε ακούω. Είμαι ο Βασίλης, είμαι 36 χρονών. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος, είμαι λογιστής σε μια εταιρεία. Έχω χόμπι και εγώ το μπάσκετ. Παίζω ερασιτεχνικά σε τοπικές κατηγορίες. Είμαι και εγώ κριτής, επίσημος, σε κανονικούς, σε επίσημους αγώνες. Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, σωστά. Άντρες. Παίζω όλες τις κατηγορίες, και άντρες και γυναίκες. Ωραία. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να αντιμετωπίσεις τον Γρηγόρη και ο Γρηγόρης να σε αντιμετωπίσει. Στα ίσα η μονομαχία, η πιο κρίσιμη του μονομαχία, συγγνώμη, και μέσα υπάρχουν μεγάλα ποσά. Καλή επιτυχία και στους δύο. Ευχαριστώ. Συγκεντρωμένοι, ψύχρεμοι και φύγαμε. Βασίλη, τι άλλο είναι η Λίτσα εκτός από γυναική όνομα? Ψάρι. Σωστό, Γρηγόρη. Σε ποια σημερινή χώρα της Κεντρικής Αμερικής κατοικούσε ο αρχαίος λαός Ζαποτέκη? Μεξικό. Σωστό, Βασίλη. Με ποια ιδιότητα ήταν γνωστός ο αρχαίος Έλληνας Θεόπομπος από τη Χίο? Ιστορικός. Σωστό. Γρηγόρη. Ποιο επίρρημα επαναλάμβανε δις ο Χρήστος Τσαχανέας ως διευθυντής του σχολείου στο Ξύλο Βγήκε από τον Παράδεισο? Βεβαίως. Σωστό. Βασίλη. Σε ποια περίοδο της ευρωπαϊκής ιστορίας καθιερώθηκε το αξίωμα του Μαγιοδρόμου? Στο Μεσαίωνα. Σωστό. Γρηγόρη. Τα πρώτα γραπτά μνημεία της Καινής Διαθήκης είναι οι επιστολές του Αποστόλου... Παύλου. Σωστό. Βασίλη. Τι είναι το εμπέτασμα σε έναν τοίχο? Τα πετσαρία. Σωστό. Γρηγόρη. Ποια ηθοποιός υποδύεται την πανέμορφη Σατίν στην ταινία Μουλάν Ρούζ? Η Νικόλ Κίντμαν. Σωστό! Βασίλη! Στη σειρά Βίος Ανθόσπαρτος, ποια ηθοποιός είναι η Αμαλία? Ναταλία Τσαλίκη. Είσαι πολύ καλός! Σωστό! Γρηγόρη! Σε ποιο συγκρότημα ανήκει η γνωστή επιτυχία του 60 το σχολείο? Olympians. Σωστό! Βασίλη! Για ποια ταινία η Ντέμι Μουρ γυμνάστηκε πολύ και κουρεύτηκε γουλή? Η Επίλεκτη. Σωστό! Γρηγόρη! Ποιο γεγονός της ελληνικής ιστορίας ενέπνευσε τον Ευγένιο Ντελακρουά να ζωγραφίσει τον ομώνυμο πίνακά του? Η σφαγή της Χίου. Σωστό! Βασίλη! Στον ήλιο η πυρηνική ενέργεια μετατρέπεται σε... Φανταστική μονομαχία. Μπράβο και στους δύο. Το ξέρεις. Να το δούμε. Σε ακτινοβολία ήσουν απίθανος. Σε ευχαριστώ. Μπράβο σου, Βασίλη. Ευχαριστώ. Να ξανάρθεις. Να ανοίξουμε τον πίνακα. 2.500. Πάμε να δούμε τι ποσό υπάρχει εδώ. 3.702 αυτή τη στιγμή το ποσό. Καλή επιτυχία. Μπράβο. Ευχαριστώ. Είναι τα 2.500. Μπράβο σου. 6.202 ευρώ! Έλα δίπλα μου. Εδώ, εδώ, εδώ. Λοιπόν, αν μου πεις φεύγω, σου δίνω το μισό ποσό, το οποίο είναι... Έλα λίγο. 3.101 ευρώ.
Άμα μου πεις μένω, το παίρνω πίσω, σου κάνω δώρο ένα πάσο, μπαίνεις στην καταπακτή και συνεχίζεις με τον όγδοο αντίπαλο. Και αν κερδίσεις, παίρνεις όλα τα λεφτά. Είναι απλά τα πράγματα. Απλά είναι, ναι. Θα σταματήσω. Θα σταματήσει 3.101 ευρώ. Συγχαρητήρια για τον Γρηγόρη που ήταν ένας τόσο καλός παίκτης. Πραγματικά πολύ καλός. Και οι καλοί παίκτες, συγγνώμη, κάποια στιγμή ανταμείβονται. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Χαίρομαι. Ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, έτσι ωραία κλείνουμε. Αρχή της εβδομάδας με πολύ ωραίο ποσό και έναν πάρα πολύ καλό παίκτη. Τα λέμε αύριο. Φιλιά πολλά με ολοκένουργιο παίκτη, ολοκένουργια παρέα. Γιατί αυτό είναι το Still Standing.